Και να πάμε στην χοροδία Μαλεβιζίου. Η οποία επισκέφθηκε τη Σόφια στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε μια γρήγορη γεύση για από αυτό που παρουσίασαν. Βέβαια. Πάμε. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Μάλιστα. Με πολύ ωραίες μελωδίες. Λοιπόν, πού θα πάμε, στην κυρία? Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, είναι η μαέστρος της χοροδίας ενηλίκων του Δήμου Μαλεβιζίου και βεβαίως εντεταλμένη σύμβολος πολιτισμού στο Δήμο. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε μόλις στην χοροδία στο ελληνικό έδαφος, μόλις περάσαμε τα σύνορα της Βουλγαρίας και πηγαίνουμε για το αεροδρόμιο. Να επιστρέψουμε στην όμορφη Κρήτη μας. Κυρία Κουτσογιαννάκη, και σας ακούμε και σας βλέπουμε και βλέπουμε και αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα που παρουσιάσατε σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή τη μουσική συνάντηση. Θέλετε να μας πείτε και τι κάνατε και ποιους συναντήσατε εκεί? Υπήρξε μία πρόσκληση σε κάποιες ελληνικές χοροδίες. Ήταν μία χοροδία από την Ξάνθη, της Ένωσης Μικρασιατών Ξάνθης, μία χοροδία από τη Θεσσαλονίκη, η δική μας χοροδία του Δήμου Μαλεβιζίου, κάποιες χοροδίες από τη Βουλγαρία και εκεί είπαμε εμείς περισσότερο παραδοσιακά τραγούδια. Είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα αυτό που ακούσαμε, μία ομαδική προσπάθεια, πολλά σώματα, μία φωνή και όλο αυτό νομίζω ότι και εσείς από τη δική σας προσπάθεια σαν μαέστρος της χοροδίας έχετε προσπαθήσει στα μέλη να το περάσετε. Έτσι, έτσι. Είναι μία χοροδία η οποία παρότι αποτελείται από ερασιτέχνες ανθρώπους, δεν είναι μουσική τα μέλη της, εκτός από τους συνοδούς και από μένα φυσικά. Προσπαθούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και σε κάθε ευκαιρία να βρισκόμαστε με άλλες χοροδίες γιατί είναι ένα μάθημα. Και μαζί με βέβαια με τη συνοδεία αυτή και τις άλλες χοροδίες είχαμε και τη δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά τη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και άλλες περιοχές τέτοιες πάντων της Σόφια. Και τι σημαίνει γενικότερα, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ενεργητικότητα που δείχνεται σε θέματα πολιτισμού, γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Μαλεβιζίου. Αυτή η εξωστρέφεια, αυτό το κλίμα εξωστρέφειας με το να βγείτε στη Σόφια και να προχωρήσετε σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτή τη δράση είναι κάτι ξεχωριστό. Προσπαθούμε και το Δήμος έχει αυτό το... Ο Δήμαρχος ο ίδιος είναι αυτό το μότο του ότι τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας πρέπει να τη μεταφέρουμε όπου μπορούμε, με οποιοδήποτε τρόπο. Η χοροδία είναι ένα μέσο που μπορεί να μεταφερθεί λοιπόν από τοπικός πολιτισμός, η παράδοσή μας, να ακουστεί και στις υπόλοιπες γείτονες χώρες και οπουδήποτε αλλού τέλος πάντων υπάρξει ένα τέτοιο αντίστοιχο φεστιβάλ. Και έτσι παίρνουμε την ευκαιρία να μετέχουμε σε αυτές τις δράσεις. Μάλιστα. Επόμενη πρωτοβουλία, ανακοινώσιμη. Εντάξει, μόλις φτάσαμε, μόλις επιστρέψαμε, ετοιμαζόμαστε τώρα για τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, όπου θα είναι στο Δήμο και όχι μόνο, και στην ενδοχώρα του Δήμου μας, δηλαδή και στο κέντρο, στο Γάζι και στην ενδοχώρα. Και μετά από αυτό θα μπει ο επόμενος στόχος. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή.